Καλώς ήρθατε καταρχήν. Να είστε καλά. Έτσι δίνονται τα ζητήματα. Τα προβλήματα που προκαλεί το έντομο τούτα αψολούτα, το ζήτημα της μείωσης του κόστους παραγωγής, καθώς και θέματα που αφορούν όλο τον αγροτικό κόσμο της χώρας, συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε η Παγκρίτια Επιτροπή Αγροτικών Συλλόγων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να σημειώνει ότι ο διάλογος φέρνει αποτελέσματα. Αυτός είναι ο τρόπος που λύνονται τα ζητήματα. Ο διάλογος πάντα έχει κάτι να φέρει, παρόλο που μπορεί να συμφωνούμε ή να μην συμφωνούμε απόλυτα ή και να διαφωνούμε. Ωστόσο, ο διάλογος είναι αυτός που φέρνει τις λύσεις. Πιστεύω ότι το πλαίσιο συζήτησης ήταν πολύ επικοδομητικό όσο αφορά τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κρήτη. Ο Σταύρος Αραχοβίτης δεσμεύθηκε ότι θα επισκεφθεί την Κρήτη στο τέλος Φεβρουαρίου, προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο του νησιού. Μου υπενθύμησαν οι αγρότες από την Κρήτη ότι πρέπει μέσα στο Φλεβάρι να κατέβω στο νησί έτσι όπως έχω υποσχεθεί και εκεί να δούμε και επιτόπου ζητήματα που, και να δώσουμε και απαντήσεις, δηλαδή όταν το ταξίδι γίνει να πάμε με απαντήσεις και για τα ιδιαίτερα τοπικά ζητήματα. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τους αγρότες της Κρήτης ότι έχουν γίνει τα πρώτα βήματα για την ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδηματικά στρωμάτων, ενώ στις καταγγελίες των παραγωγών για ελληνοποίηση σωποροκυπευτικών από τρίτες χώρες είπε ότι γίνονται εκτεταμένες προσπάθειες ελέγχου του φαινομένου και ήδη υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου και συντονιστής της Παγκρίτιας Επιτροπής Αγροτικών Συλλόγων τόνισε ότι ο Υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης της θερμοκηπιακής καλλιέργειας της Κρήτης στο Κομφούζιο. Ευτυχώς ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το ξαναεπανεξετάσει το ζήτημα, ότι υπάρχουν προοπτικές να ενταχθεί και η θερμοκηπιακή καλλιέργεια της Τούτας στο πρόγραμμα Κομφούζιο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ σοβαρό εχθρό που αντιμετωπίζει η θερμοκηπιακή καλλιέργεια της ντομάτας. Για μια καλή συνάντηση έκανε λόγο και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Σελήνου Χανίων. Θεωρητικά η συνάντηση ήταν σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Και είπαμε κάποια πράγματα. Ο Υπουργός μας είπε ότι θα κοιτάξει και θα κάνει κάποιες δηλώσεις στις επόμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να άμεσα να βγουν κάποιες αποφάσεις. Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και το πόσο αυτή έχει επηρεάσει το νησί της Κρήτης έθεσε προς τον Υπουργό ο πρόεδρος του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Σιτίας. Έχουμε δει πράγματα τα οποία είναι φαινόμενα που δεν τα έχουμε δει ποτέ. Έχουμε δει ανέμους 14 μποφόρ τον Ιανουάριο. Και είδαμε και τις δροστροβίλες σου τον Νοέμβριο και προχθές, οι οποίοι άφησαν ανθρώπους άστεγους σου και χωρίς δουλειά. Ο ΕΛΓΑ, ο οποίος τροποποιείται τώρα, πρέπει να πάρει μια άλλη μορφή, να υπάρχει μια ασφάλεια των παραγωγών όλο τον χρόνο της καλλιέργειας και ειδικά για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οι οποίες είναι σχεδόν οι περισσότερες ανασφάλιστες. Και ζητήσαμε βέβαια και για την ελιά, η ελιά, η οποία, γιατί η περιοχή δικιά μου είναι ελαιοκομική περιοχή. Ο Σταύρος Αραχοβίτης απευθύνει εκ νέου πρόσκληση για συνάντηση και διάλογο προς τους αγρότες των μπλόκων, σημειώνοντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει διευρυμένο κυβερνητικό σχήμα για συζήτηση. Νομίζω ότι η πρόσκληση που έχουμε απευθύνει και παραμένει ανοιχτή για τους αγρότες και από τα μπλόκα θα μας δώσει αποτελέσματα. Μπορεί να μην ικανοποιηθούν όλα τα ζητήματα, μπορεί να όμως να έχουμε με το διάλογο αποτελέσματα.